Εμείς αποφασίσαμε σαν σύλλογο των ενοικιδεμόνων να μεταβούμε στο σημείο και να διαπιστώσουμε όντως αν γίνονται κάποιες εργασίες. Πράγμα που πραγματικά το διαπιστώσαμε. Το πρωί του Σαββάτου, έτσι. Ναι, μέσα στο τηλεφώνου ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με τον ένοικο τέλος πάντων του χώρου. Δεν ξέρω αν μένει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή κάποιος ένοικος. Είχαμε αρνητική απάντηση με το τηλέφωνο, δεν ήταν διατεθειμένοι να μας δώσουν κάποια πληροφορία σχετικά. Και έτσι λοιπόν και εμείς, σαν σύλλογο γονέων, με την συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στο αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας, όπου και προβήκαμε, όπου ήθελαν μάλλον από το αστυνομικό τμήμα για αυτοψία, πράγμα που δεν μπορούσα να κάνω χωρίς εισαγγελική παρέμβαση, εισαγγελική εντολή. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε σε γραπτή καταγγελία του περιστατικού, στο αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας, όπου η διαδικασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο της προανάκρισης από τον εισαγγελέα για να δει, ας πούμε, τη... Για να δει αν είναι νόμιμη η τοποθέτηση της δεύτερης κεραίας, έτσι. Είναι νόμιμη και να εξετάσει και την επικινδυνότητα για την υγεία, πέρα από την νομιμότητα. Γιατί δεν είναι το θέμα μόνο την νομιμοποίηση της ύπαρξης κεραίας, των κεραίων μάλλον, στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά κατά πόσο επηρεάζουν και την υγεία των κατοίκων, των μαθητών. Ναι, όχι, δεν θέλετε να σταθείτε, θέλετε να πείτε, δεν θέλετε να σταθείτε στο τυπικό αν έχουν γίνει απαραίτητες διαδικασίες, αλλά και ουσιαστικά. Όχι, φυσικά, γιατί κοιτάξτε το νομοθετικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τις κεραίες αυτές στην Ελλάδα αλλάζει και τροποποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Έχει αλλάξει πρόσφατα υπέρ τους, πραγματικά, αυτό λέγαμε και πριν. Και τώρα πάλι αλλάζει αυτή τη στιγμή, και αυτό σας είπα και πριν, όχι για την πρώτη κεραία. Εμείς λοιπόν, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι και ένας μήνας, είχαμε έρθει σε επαφή και επικοινωνία με την Πολεοδομία Ιεράπετρας, όπου είχαμε τη διαβεβαίωση ότι με την πάροδο των 24 μηνών, από την τοποθέτηση, από την προσωρινή τοποθέτηση της κεραίας στο συγκεκριμένο σημείο της Vodafone, θα γινόταν η αποξήλωσή της με ενέργειες της πολεοδομίας. Σήμερα λοιπόν εγώ ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τον αρχηγό της αστυνομίας Ιεράπετρας, ο οποίος έδειξε πραγματικά ενδιαφέρον για αυτή την περίπτωση, ότι τελικά η συγκεκριμένη κεραία δεν θα αποξηλωθεί, παρόλο που λύγει η προσωρινή άδεια παραμονής της στο συγκεκριμένο χώρο. Γιατί, υπάρχει μία τροποποίηση εν όψη του νόμου που υποχρέωνε τις κεραίες σε αποξήλωση αν δεν είχαν οριστική άδεια εγκατάσταση και τις κατοχυρώνει μέχρι να εκδοθεί η άδεια εγκατάσταση. Δηλαδή, αποκτά χωρίς να υπάρχει νόμος σχετικός, μία νομιμότητα να υπάρχει στον χώρο αυτό μέχρι να πάρει οριστική άδεια. Μα τι λέτε. Ναι. Μας το είπε σήμερα, μου το είπα σήμερα τηλεφωνικά. Δηλαδή, στην ουσία, μία παράνομη, ας πούμε, επιχείρηση, επιχείρηση, μπορεί να περιμένει να βγει ο σωστός νόμος έτσι ώστε να γίνει νόμιμη. Ακριβώς. Τους κατοχυρώνουν νομικά μέχρι να γίνει η επόμενη τροποποίηση. Δηλαδή, τροποποίηση που δεν υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή, απλά τους κατοχυρώνουν με κάποιο τρόπο νομικά. Απλά έχουν κάνει τις σωστές συναντήσεις και ξέρουν ότι θα υπάρξει, μάλλον. Είναι τόσο βέβαιοι. Λοιπόν, ή θέλουν να κολλησεργήσουν. Είναι κάτι το οποίο ακριβώς καταδεικνύει και όλο το εμπορικό παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της υγείας των κατοίκων των αστικών κέντρων. Γιατί και Ελλάδα το αστικό κέντρο είναι. Έτσι. Και δεν ξέρω τώρα, τα οικονομικά ωφέλη μάλλον είναι πολύ μεγάλα για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και ίσως και για απολαύες των μισθωτών επίσης, έτσι, των χώρων που τοποθετούνται οι κεραίες αυτές. Ναι, βέβαια, τα μισθώματα αυτά είναι αρκετά ψηλά. Ναι, τα νούμερα που ακούγονται ότι συμφωνούνται μεταξύ μισθωτών και εταιρεών κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ ψηλά. Και πιθανόν να μην υπάρχει βέβαια και η σωστή πληροφόρηση, πλήρης πληροφόρηση. Αντίθετα, υπάρχει έτσι μια συντονισμένη προσπάθεια να δείξουμε ότι άλλα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα, ότι δεν είναι αποδεδειγμένα κάτι κακό. Τι απαντάτε σε αυτό σε όλη αυτή τη φιλολογία? Θα απαντήσω και εγώ με μια πρόταση. Αν θέλετε να κάνετε μια, σαν δημοσιογράφος, να κάνετε μια έρευνα στους κατοίκους της Ιεράπετρας, τι ενημέρωση έχουν σχετικά με την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Θα δείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ενδεχομένως και οι ίδιοι οι μισθωτές να μην γνωρίζουν τι έχουν πάνω από τα κεφάλια τους. Ακριβώς.
πάνω στο κεφάλι τους και πάνω και, σε, και απέναντι στην, στην υγεία των υπόλοιπων κατοίκων, των περίοικων, έτσι, σε αυτές τις περιοχές, τις κεραίες. Ακούσει και πολύ έντονα αυτές τις μέρες από κάποιους, δεν ξέρω αν ήταν και κάποια μορφή προπαγάνδα σε αυτό, η θεωρία της ομπρέλας, ότι όλα τα κίνητα, όλες οι, όλα τα δημόσια κτίρια, όπως τα σχολεία για παράδειγμα ή το νοσοκομείο, που βρίσκονται κάτω από τη εμβέλεια της ομπρέλα, της κεραίας, λειτουργεί, υπάρχει μια προστατευτική ομπρέλα τέλος πάντων, η οποία δεν επηρεάζει, ναι, δεν επηρεάζει τέλος πάντων, τα παρακείμενα κίνητα και τους ανθρώπους οι οποίοι στεγάζονται ή εργάζονται τέλος πάντων σε αυτούς τους χώρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, γιατί δεν μιλάμε για δύο μόνο κεραίες στην Ιεράπετρα ή σε οποιοδήποτε κέντρο τέλος πάντων αστικό. Υπάρχουν πολλαπλές. Υπάρχουν πάρα πολλές κεραίες, οι οποίες ομπρέλες κάποιες στιγμές συγκρούονται μεταξύ τους, κάποια στιγμή μία παρεμβάλλεται μέσα στην άλλη, που σημαίνει ότι σε όλα τα σημεία, σε όλες τις τοποθεσίες, υπάρχει η επίδραση από κάποια τουλάχιστον κοινοβολίας, από περισσότερες από μία κεραία. Άρα, και όλα αυτά λειτουργούν αυθεριστικά βέβαια, έτσι. Και λειτουργούν αυθεριστικά κατά αυτόν τον οργανισμό. Στο κομμάτι αυτό, γιατί κάποιοι ας πούμε αμφισβητούν την επικίνδυνοτητα και μιλούν ας πούμε για αναπόδεικτες κατηγορίες της εταιρείας. Να περιμένουμε να αποδειχτούν, δηλαδή σε 10 χρόνια να έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου ή πάρα αν ας πούμε άλλων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν. Δεν έχει αποδειχθεί η μη επικίνδυνοτητα, θα έπρεπε μάλλον να σκεφτούμε. Οι μελέτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην πω και σε παγκόσμιο, φαίνεται ότι τελικά είναι πολύ επικίνδυνη η διαδικασία. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένας βιοφυσικός, ο Γκέραλτ Χάιλαντ, ο οποίος έχει πει ότι η τοποθέτηση κεραίων κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία και παιδικούς ανθρώπους πρέπει οπωσδήποτε να εμποδιστεί. Γιατί πλέον έχουν ενδείξεις, έχουν ευρήματα τέτοια που αποδείχνουν την επικίνδυνοτητα αυτή. Τις συνέπειες που έχουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα εμείς, αν θέλουμε να περιμένουμε. Μα και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πολλές φορές. Δεν ξέρω, σαν άτομα, σαν άνθρωποι, να θέλουμε να περιμένουμε να θρυνήσουμε θύματα. Να κάνουμε τα παιδιά μας πειραματόζωα, ε. Ναι. Αν θέλουμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία, ας το κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι θύμα του όταν το δικό μου το παιδί και τα δικά μου τα παιδιά. Πιστεύω οι περισσότεροι δεν είναι. Απλά ίσως και οι ίδιες οι εταιρείες, αν αντιμετωπίσουν την άρνησή μας, όχι μόνο σαν πολίτες που θίγονται άμεσα και κινδυνεύει για των παιδιών μας, αλλά αν μας αντιμετωπίσουν και σαν καταναλωτές που εν δυνάμει θα πετάξουμε τα κινητά μας προκειμένου, αυτό το πετάω τώρα σαν ιδέα κατά κάποιο τρόπο. Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα. Ίσως πολύ καλή ιδέα. Να καταλάβουν και αυτοί ότι θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους και να μην λειτουργούν καταρχήν με αυτό το τρόπο που σίγουρα δεν δείχνει μια σωστή συμπεριφορά όσον αφορά το περιβάλλον, το κοινωνικό. Σχετικά με την μετάδοση των ασύρματων σημάτων τέλος πάντων κινητής τηλεφωνίας και 3G και όλα τα άλλα σήματα τέλος πάντων που έχουν. Δεν επιτρέπεται για χάρη του εμπορίου και για χάρη της επίτευξης καλύτερης παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να θυσιάζεται η ανθρώπινη υγεία με το να τοποθετούνται μέσα στα αστικά κέντρα σε κλιμακατοικημένες περιοχές ή δίπλα σε σχολιά, νηπιαγωγεία, παιδικό σταθμό. Αλλά και κάτω, και στην παραλία υπάρχει μια έτσι, ναι, παρόμοια περίπτωση. Να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν στοιχεία στην Ιεράπετρα πόσες κεραίες αυτές τις στιγμές είναι σε λειτουργία και σε κάθε σημείο της πόλης τι συσσωρευτικά κτηνοβολία θα μαζεύεται, αθρηστικά. Στη συγκεκριμένη περιοχή που υπήρχε μια άλλη παράνομη κεραία που αποφασίστηκε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και μέσω δράσεων τη ΔΕΗ να ξυλωθεί, υπήρξε τότε η δέσμευση να γίνει μια καταγραφή από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Δεν ξέρω αν κάνατε εσείς, βέβαια κάτι τέτοιο δεν ξέρω να έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω να κάνατε έτσι κάποια επικοινωνία με το Δήμο, να δείτε τι ακριβώς έχει. Όχι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να έχουμε. Θα πρέπει να βρούμε αυτές τις απαντήσεις και να ξέρουμε ακριβώς στην περιοχή μας, στην Ιεράπετρα, τι γίνεται με τις κεραίες και της τηλεφωνίας. Και όχι να δούμε απλά αριθμητικά πόσες είναι, αλλά να ξέρουμε σε κάθε σημείο της πόλης τι για την κτηνοβολία
εκπέμπεται και γίνεται αποδεκτή από τους περίπους, από τους περασικούς, από τους εργαζόμενους, όλα αυτά που λέγαμε και πριν. Ναι, αυτό ακριβώς, γιατί γίνεται εγκατάσταση με παράνομο τρόπο, συχνά κρυφά, ναι. Τα γνωρίζουμε αυτά και πολλές φορές χωρίς να έχει γίνει καν διαδικασία για κάποια διοδότηση που να είναι κάπου καταγεγραμμένο δηλαδή. Έτσι. Και δεν είναι το θέμα της αδειοδότησης, το λέω και για Ξανθάκη. Εμείς ακόμα σε μόνο στο νομικό, στο νόμιμο μάλλον μέρος της διαδικασίας, κατά πόσο νομοθετικά. Στο νομότυπο, ναι. Στο νομότυπο, ναι. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να περισσότερο να εστιάσουμε στο θέμα της επικινδυνότητας που έχει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Mm-hmm. Έτσι, για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό το πράγμα από το εάν νομοθετικά είναι κατοχυρωμένη, ας πούμε, η διαδικασία αυτή. Εφόσον μου λέτε κι εσείς ότι σύμφωνα με τη δική σας πληροφόρηση, όπως μας είπατε, κόβουν και ράβουν τους νόμους και περιμένουν να νομιμοποιήσουν παράνομες εγκαταστάσεις, σίγουρα μπορούν να ανακαλύψουν και... Από το αρχηγό, το Αστυνομικό Τμήματος Ιεράπετρας, ότι τελικά και η πρώτη κεραία που εμείς περιμέναμε τη σημερινή ημερομηνία καταληκτική για την αποξηλωσή της, δεν θα αποξηλωθεί. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εξοργιστικό. Δηλαδή, έχουμε αντιμετωπίσει με μια καινούργια κατάσταση, με μια δεύτερη κεραία που τοποθετείται μέσα στις απόκριες, άσχετα αν είναι νόμιμη ή όχι, στο ίδιο χώρο. Και ενώ περιμέναμε να αποξηλωθεί η πρώτη, έχουμε τώρα δύο κεραίες και τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με καμία από τις δύο. Όχι, τουλάχιστον με την συνδρομή του νομοθέτη. Όπως φαίνεται. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσουμε κι εμείς συλλογικά, σαν άνθρωποι, σαν υπεύθυνοι γονείς, σαν εν δυνάμει ασθενείς, που δεν το εύχομαι σε κανέναν αυτό, και να αποφασίσουμε εμείς για την τύχη της υγείας μας, εφόσον κάποιοι άλλοι την έχουν αγνοήσει ή μας έχουν και πειραματόζωνα. Δεν ξέρω πώς θα το θέσω αλλιώς. Mm-hmm. Έχετε κι εσείς πάρει την πληροφορία ότι δεν υπήρξε κάποια, για τη δεύτερη κεραία τώρα μιλάω, δεν υπήρξε κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να την γνωμοδοτεί υπέρ της, αλλά... Δεν έχει πέρασει από το ΔΣ του Δήμου Ιεράπετρας. Όχι, αλλά είπαμε ότι έχει πάρει μία έγκριση, μία προέγκριση. Μία προέγκριση από την Πολυτεχνική Ελλάδα. Από το 2012 νομίζω ότι έχει πάρει αυτή την προέγκριση για την τοποθέτησή της, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Γιατί και εμείς τα έγγραφα, τα επίσημα έγγραφα της αδειοδότησης, μας είπαν από το Συνεδρίο Ελλάδα ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε πριν να έχουμε την απάντηση του εισαγγελέα. Αλλά από έρευνα που έχουμε κάνει και εμείς με μεγάλη προσπάθεια, έχουμε βρει κάποια στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης της δεύτερης κεραίας, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του Δήμου Ιεράπετρας και αν εξαιρέσουμε και κάποια έγγραφα που ακόμα δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Ζητείτε από τις παρατάξεις να πάρουν θέση πάνω στο θέμα και να ζητήσουν και... Έχουμε πολύ μεγάλη υποστήριξη. Υπάρχουν και πολλά ψηφίσματα από τις παρατάξεις και από όλους τους φορείς... Από την οικολογική ομάδα, να τους αναφέραμε αναλυτικά. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, την οικολογική ομάδα. Ο Σύλλογος Διδασκότων του Τρεντάν του Δημοτικού μας στηρίζει... Πείτε εσείς καλύτερα, γιατί εγώ μπορεί να έχω ξεχάσει κάποιον, γιατί έχω το μεσημεριανό update. Ναι. Έχουμε τη κίνηση πολιτών του Δήμου Ιεράπετρας που κατεβαίνει στις εκλογές, όπως επίσης και τους πολίτες σε δράση με τα μεγάλα μαχαιρά. Έχουμε ο κ. Γιώργος Προϊστάκης. Ο αντιδήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος. Για την δημονιακή πολίτες. Ξέρω ότι έχουμε και άλλα ψηφίσματα στα χέρια μας. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου που δίνει και ένα άλλο βάρος όσον αφορά. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων ήταν ο πρώτος εχθές που έστειλε και ψήφισμα της συμπαράστασης. Ο πρώτος φορέας. Έχουμε αποτέλεσμα και εγωγείο. Από τους περίπους έχουμε μαζέψει πάρα πολλές υπογραφές. Σήμερα το βράδυ ευελπιστούμε ότι στην Γενική Συνέλευση θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και θα έχουμε και μεγάλη συμμετοχή και την Τρίτη που προσανατολιζόμαστε στο να κάνουμε μια κινητοποίηση στον χώρο του σχολείου και στην περιοχή όπου βρίσκονται τοποθετημένες οι δύο κεραίες αυτές. Στον δρόμο δηλαδή, θα είστε την Τρίτη. Βέβαια, στον δρόμο και είναι ανοιχτή αυτή η κινητοποίηση για όλο τον κόσμο. Και περιμένουμε να έρθει και άλλος κόσμος από άλλες περιοχές της Ιεράπετρας, όχι μόνο από την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. Τρίτη πρωί δηλαδή. Τρίτη πρωί στις 8 η ώρα.
Αυτό, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκύψει βέβαια μέσα από τη σημερινή συνέλευση με την συγκατάθεση των προεδρών. Α, το συζητάτε δηλαδή, είναι υποσυζήτηση. Ναι, αυτό ακόμα δεν το έχετε αποφασίσει. Αλλά αυτό έχει προταθεί. Δηλαδή και αυτός είναι ο στόχος, να μπούμε σε μια τέτοια μορφή κινητοποίησης. Κινητοποίησης και να μην περιμένετε μόνο από τον εισαγγελέα ή μόνο από τους φορείς. Όχι, όχι, όχι. Εμείς ευελπιστούμε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα και τα νομοθετικά όργανα τέλος πάντων σωστά πράττουν το έργο τους, αλλά επειδή η ανθρώπινη υγεία τα υπερβαίνει αυτά, έτσι, είναι πολύ πιο σημαντική, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών μας, των ασθενών μας, των ηλικιωμένων μας και γιατί έχει και τη δική μας. Μάλιστα. Α, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό αγώνα. Σαφάκι, για το βήμα λόγου που μας δίνετε και αυτό... για την υποστήριξη που νιώθουμε ότι έχουμε. Αλλή μόνο. Δεν είναι θέμα μόνο του τετάρτου δημοτικού, ούτε του έκτου νηπιαγωγείου, είναι θέμα όλης της πόλης. Είναι όλη της και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να το δούμε και όπως το είπατε κι εσείς, να γίνει μια καταγραφή επιτέλους και να δούμε πόσο αντέχει αυτή η πόλη και πού ακριβώς πρέπει να μπαίνουν αυτά. Μια επίσημη μελέτη που να δώσει τις συγκεκριμένες θέσεις εκεί όπου μπορούν. Και αν δεν μπορούν, είμαστε... Εγώ προσωπικά έχω απαλλαχθεί από το βάσανο του κινητού τηλεφώνου και πιστεύω ότι όπως ωραία ζούσα και πριν από αυτό, τόσο ωραία ζω και τώρα. Ναι, ίσως είναι και μια καλή... Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτή τη λύση, αλλά... Εγώ δεν υποφέρω χωρίς αυτό, τουλάχιστον. Κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτούμε, να ζυγίσουμε ο κάθε άνθρωπος και όλοι μαζί, να σκεφτούμε τι είναι πιο σημαντικό για τον καθένα και κατά πόσο είναι διατεθειμένος να προστατέψει την και υγεία. Το περιβάλλον του και την υγεία του. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να αναλογιστούμε. Και θα πρέπει και επιτέλους να δημιουργηθεί και ένας φορέας στην Ιεράπετρα, ο οποίος να εκπαιδεύσει και τον κόσμο πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν είναι, ο κόσμος δεν γνωρίζει όλους αυτούς τους κινδύνους. Και δεν μιλάμε μόνο... Εντάξει, μην το διευρύνουμε βέβαια το κομμάτι, σταθούμε στο θέμα των κεραιών αυτών της κινητής τηλεφωνίας. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνήσουμε κατά πόσο επηρεάζουν την υγεία, έτσι. Της καθημερινότητάς μας ζητήματα λέτε. Καλό θα είναι λοιπόν, δεν ξέρω τώρα η νέα δημοτική αρχή πώς θα λειτουργήσει η Ιεράπετρα και τι ακριβώς σχεδιασμό έχει, αλλά να εστιάσει λίγο και σε αυτά τα κομμάτια που αφορούν την υγεία και την ποιότητα ζωής μας. Και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό προστασίας της υγείας των πολιτών της πόλης αυτής. Πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Καλατζίδη για την ενημέρωση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και απόψε και σε όλες τις δυναμικές αυτές κινητοποίησεις που σχεδιάζετε, να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας και για να κινητοποιήσουμε και εμείς τον κόσμο, να τον πληροφορήσουμε και με την ίδια μας την παρουσία όσο μπορούμε. Ωραία, να είστε καλά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Επίσης, γεια σας.